Παρά το πρωθυπουργό. Παρά το πρωθυπουργό και κυβερνήσεις. Επειδή το έχουν πρωτοσέλιδο όλες οι εφημερίδες σχεδόν, με το ΦΠΑ έχετε καταλήξει κάπου να μας δώσετε μια είδηση? Για την εκπαίδευση. Δεν έχει καταλήξει. Ευχάριστη ή δυσάρεστη, έχετε κάποια είδηση να μας δώσετε? Δεν έχει καταλήξει ακόμη, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταλήξει. Είναι σε προτεραιότητα το να βρεθεί τρόπος ούτως ώστε αυτό το μέτρο να μην ισχύσει. Το θεωρούμε και οριζόντιο και άδικο. Δεν το συμμεριζόμαστε δηλαδή. Και γίνεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να μην ισχύσει. Να αποσυρθεί τελείως ή να μείνει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, όπως λένε οι εφημερίδες, και ενδεχομένως να. Να απαλλαγούν τα φροντιστήρια ή, το ξένο, ή τα νηπιαγωγεία των ξένων γνωστών. Ή να μείνει χαμηλότερο συντελεστή κάπου. Υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά στη λογική, δηλαδή ενδεχομένως όσον αφορά τα ιδιωτικά γυμνάσια ελίκια και τα σχολεία και, και τα φροντιστήρια, νηπιαγωγεία κλπ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιδιαίτερο τοπίο. Δηλαδή στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα παιδιά των πλουσίων. Εξαιτίας... Γεια στο στόμα σας. Για καθίστε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ξεκαθαρίσουμε. Να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση θεωρεί πλούσιους αυτούς που πάνε τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο? Όχι, υπάρχουν και οι πλούσιοι που βεβαίως και πάνε τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, ήταν μάλλον από τα μεσαία στρώματα, σήμερα αμφισβητείται. Και οι οποίοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις δουλειάς τους από σκληρά ωράρια εργασίας και με έλλειψη κοινωνικού κράτους. Με έλλειψη κοινωνικού κράτους. Σας είπα ότι πρώην μεσαία. Ναι, είναι πρώην στρώματα. Τώρα έχουν πέσει το πάτωμα. Βεβαίως. Διότι δεν υπάρχουν στρώματα τώρα. Ναι, υπήρχαν οικογένειες οι οποίες είχαν ένα εισόδημα, το αφιέρωναν προκειμένου το παιδί τους να έχει μια καλύτερη εκπαίδευση και βεβαίως να μπορούν και αυτοί από το ωράριο εργασίας και μόνο. Διότι δεν έχουμε κοινωνικές παροχές και αντίστοιχο κοινωνικό κράτος. Επομένως, κάλυπτε και τέτοιες ανάγκες στο ιδιωτικό σχολείο και το αναγνωρίζουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, διότι κάποιοι μας κούνησαν και το δάχτυλο εκ του αντιθέτου. Δηλαδή εσείς που είστε της αριστεράς θα στηρίξετε τα ιδιωτικά σχολεία και την ιδιωτική εκπαίδευση? Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω τώρα. Ναι. Ότι υπάρχει η ιδιομορφία αυτή και την αναγνωρίζουμε. Βλέπουμε την κοινωνική πραγματικότητα. Επομένως ο στόχος είναι να, αυτό το μέτρο να μην υπάρχει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και στο μέτρο του δυνατού, διότι αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Να μην σας μπλέξουμε νούμερα. Δεν έχω νούμερα να σας πω. Ξεκίνησε η κυβέρνηση να λέει για 300 εκατομμύρια, η ΓΕΣΕ λέει ότι είναι μόνο 30, 25. Να σας είναι πω, τεράστιες διαφορές. Μόλις αποφασιστούν ακριβώς τα μέτρα, το τι μέτρο θα ισχύσει, η ποσοτικοποίηση νομίζω ότι έρχεται μετά. Mm-hmm. Και να μιλήσουμε όταν θα έχουμε πραγματικά νούμερα στα χέρια μας. Ισοδύναμα έχετε υποσχεθεί ότι θα ψάξετε να βρείτε και για άλλους και σε άλλους τομείς και για άλλες κοινωνικές τάξεις που πλήττονται, αν αμφισβήτητα, από μια σκληρή συμφωνία και από σκληρά μέτρα. Μέχρι τώρα δεν έχετε επενδύσει όμως κανένα ισοδύναμα. Κοιτάξτε, είναι μια διαπραγμάτευση διαρκής. Το ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή μετά τις εκλογές, μικρό είναι το χρονικό διάστημα, δεν είναι μεγάλο. Και έχει μερικές προτεραιότητες. Υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις χρονικές προκειμένου να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση. Στην πρώτη αξιολόγηση που μας ενδιαφέρει εξαιρετικά και το θέτουμε ως προτεραιότητα και ο λόγος είναι ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση για τη βιωσιμότητα για τη μη βιωσιμότητα μάλλον του ελληνικού χρέους. Και αυτό είναι καθοριστική σημασίας. Επομένως, η κυβέρνηση έχει βάλει ένα χρονοδιάγραμμα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα περίφημα 50 προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενα, αξιολόγηση, συζήτηση χρέους, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, μια αποκατάσταση μιας σταθερότητος, οικονομικής σταθερότητος. Και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον είναι από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης. Επομένως, γίνονται παραλλήλως πάρα πολλά πράγματα, αυτά που σας περιγράφω και ταυτόχρονα διαπραγμάτευση, η οποία και στη συζήτηση του προηγουμένου νομοσχεδίου, αυτών των προαποτιμένων, γινόταν μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, μέχρι την τελική ψήφιση. Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί. Ξέρουμε ότι πολλά μέτρα είναι άδικα, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν και δεν θα αποκαταστήσουν και τα προβλήματά μας. Και παλεύουμε ενάντια σε αυτά. Ωστόσο, ξέρετε και ειλικρινώς το έχουμε αποδεχθεί, ότι έχουμε δεχθεί μια συμφωνία το καλοκαίρι. Γιατί? Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Και να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κτίσουμε και να προστατεύσουμε. Άρα, να σας πω, αυτά τα 35 προαπαιτούμενα, πόσα είναι υπουργικές αποφάσεις και πόσα είναι νομοσχέδια? Νομοθετικό είναι περίπου το 30%, όπως ξέρω. Και τα είναι 10, ας πούμε, νομοθέτη περίπου, θέλει νόμο. Και ναι, τα υπόλοιπα είναι 30% υπουργικές αποφάσεις, κύκλοι κλπ. Αυτό το 30% των νόμων, που θέλει νόμο,
Πότε είναι το έσχατο όριο για να το ψηφίσουμε? Περίπου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Άρα μέχρι 14. 10 με 15. Άρα μέχρι 14 το βράδυ θα γίνεται διαπραγμάτευση. Συνεχώς και μετά από αυτό. Και μετά. Εντάξει, λέμε. Μέχρι να... Έκτακτη φορά θα μπει η κυρία Γεωργοβασίλη. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε για ότι τον ΟΑΕ και για τα ταμεία. Ετοιμάζονται έκτακτες φορές καινούργιες για, για τον ΟΑΕ και τα ταμεία. Για 100 ευρώ το μήνα και τα. Διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε. Μπορεί να διαψεύστηκε, αλλά πολλά παίζουν στο τραπέζι και δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Άμα ακούω πολλά στο τραπέζι. Να κάνουμε, να κάνουμε μια, ένα πραγματικό διάλογο, διότι ακούω και εγώ αυτές τις μέρες. Ακούω αυτές τις μέρες. Μια τρομολαγνία, ένα πράγμα, ένα εκφοβισμό. Εκατομμύρια υποθέσεις οι οποίες μπαίνουν σαν να είναι δεδομένες. Καλό θα είναι να αποφασίσουμε και εσείς, επειδή δίνετε το, συμμετέχετε στον τρόπο δημοσίου διαλόγου και βοηθάτε σε αυτό. Καλό είναι να κάνουμε τις συζητήσεις όπως πρέπει. Ναι. Δηλαδή, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να το πάρουμε ειλικρινώς. Και από εκεί που πρέπει. Και να μπούμε σε δημόσιο διάλογο, να συζητήσουμε και με τα κόμματα και με τους κοινωνικούς φορείς αυτό το οποίο θα γίνει και για το ασφαλιστικό. Έχουμε ένα μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί αυτό? Ουδής. Υπάρχει κανείς που και 15 χρόνια. Ότι μέχρι το 18, εάν δεν πάρουμε μέτρα, καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει κάποιος που το αμφισβητεί αυτό? Υπήρχαν κάποιοι που το αμφισβητούσαν, μεταξύ των οποίων και εσείς και το κόμμα σας. Ότι καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα. Πριν όχι. Από 4-5 χρόνια, όχι, 6 χρόνια δεν βοήθησε. Καλά, πριν 40 χρόνια ήταν και αλλιώς. Δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα των ασφαλιστικών είναι. Να πούμε που είμαστε δεκαετίες, σήμερα. Δεκαετίες, όπως είπε και ο Δημήτρης. Βεβαίως. Και συνεχώς. Η βασική κριτική. Βεβαίως. Και στα χρόνια τη. Καρδούβελε από εσά ήταν ότι μείωνε τις συντάξεις. Και στα χρόνια τη ευημερία τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν στηνόταν με έναν τρόπο κυρία που να εξασφαλίσει τις επόμενες γενναίες. Αλλά να πούμε τώρα τι συμβαίνει. Από τότε που είχατε φέρει την καταστροφή και με το δίκιο σας πρόσφατα για τα δεδομένα. Ήρθε η καταστροφή. Ότι μείωνε τις συντάξεις στο Μέιχαρντ, δεν το θυμάστε? Βεβαίως. Και τώρα αναγκάζεστε όλα και τα μνημόνια. Τις συντάξεις, σε γιατί όλα τα μνημόνια. Δεν σώζεται αλλιώς το ασφαλιστικό. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι ο τρόπος για να σωθεί η χώρα είναι αύξηση των φόρων. Και η μείωση μισθών και συντάξεων σκέτο. Όλα αυτά που γίνονται τώρα δηλαδή. Δεν το πιστέψαμε, ούτε θα το υιοθετήσουμε ποτέ αυτό. Σαν μηχανισμό σκέψης, ναι, θα όλα γίνουμε επικίνδυνοι. Μηχανισμό σκέψης δεν είναι, αλλά μηχανισμό πράξη τον βλέπω γίνεται μια χαρά. Μα σας απαντώ τρόικα, ότι έχουμε κάνει συμβιβασμό και υποχώρηση. Αλλά είναι μια τακτική υποχώρηση να αποτραπούν τα χειρότερα και να υπάρξει χώρος και χρόνος προκειμένου να, να επιλύσουν ζητήματα. Πάμε εδώ λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ασφαλιστικό. Δεν φορά γιατί, ναι. Διαψεύστηκε από το Υπουργείο. Έχουμε λοιπόν ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι γνωστό ότι σπάσει, ότι το 18 καταραίει. Δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Έτσι, έτσι. Όπως λοιπόν. Επομένως. Με έναν να δουλεύει και έναν να παίρνει σύνταξη δεν γίνεται. Ειλικρινώς λοιπόν, και εδώ θα κληθούν και τα κόμματα και τις αντιπολίτευσεις και οι φορείς κτλ. Και θα συζητήσουμε, διότι θα μπει σε δημόσιο διάλογο για περίπου ένα μήνα. Θα γίνει αυτός ο διάλογος. Δεν είναι κάτι που θα αποφασιστεί σε κλειστές πόρτες. Προκειμένου να δούμε το καλύτερο δυνατόν. Και οι προτάσεις όλες οι οποίες θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη. Τι πιο έντιμο από μια κυβέρνηση να λέει ότι εγώ ανοίγω τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, βάζω ένα πλαίσιο το οποίο είναι και θεωρητικό και ιδεολογικό ως ένα βαθμό. Λέμε ποια είναι τα κακά που είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Και ελάτε εδώ να συζητήσουμε πώς θα καταστήσουμε αυτό το σύστημα βιώσιμο, ολοκληρώνω, ούτως ώστε να υπάρχει σύνταξη πρώτα απ' όλα. Γιατί σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό όταν μιλάμε για κατάρρευση. Να εξασφαλίσουμε θα υπάρχει σύνταξη και στις επόμενες γενιές και στην παρούσα. Αυτό που μαθαίνω ότι επειδή υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτηρίζει αντισυνταγματικές τις περικοπές. Πάτε στη συζήτηση για το ασφαλιστικό, πάτε στο αρχικό ποσό από το οποίο ξεκίνησαν οι περικοπές, από το περίφημο του 12, και από εκεί, από μηδενική βάση, εξετάζετε μία-μία τις συντάξεις. Από μηδενική βάση μεταρρυθμίζουμε το σύστημα. Άρα πάτε στο αρχικό, ξεχνάτε τι. Δεν πάμε στο αρχικό, πάμε στο μηδέν. Και κάνουμε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Δεν πάμε σε κανένα αρχικό. Άρα κανένας δεν είναι βέβαιος ότι η σύνταξη που παίρνει τώρα θα είναι ίδια μετά το ασφαλιστικό. Μπορεί να είναι άλλη, καλύτερη, χειρότερη, άλλη πάντως. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι ειλικρινής μεταρρύθμιση συνολική? Ναι. Αν ήμασταν βέβαιοι από την πρώτη στιγμή τι θα συμβεί και σας τα ανακοίνωνα εγώ τώρα. Όλες οι μεταρρυθμίσεις πάντως. Δεν θα υπήρχε συζήτηση για το ασφαλιστικό. Για τη διαπραγμάτευση εννοείται τώρα. Όχι μόνο διαπραγμάτευση και για τον εσωτερικό μας διάλογο. Διότι σας είπα ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι στις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Ήταν ένα από τα κέρδη αυτής της διαπραγμάτευσης. Ήταν ότι ενώ προσπαθούσαν να μας πούν
θα κόψετε αυτές τις συντάξεις εκεί, θα κάνετε αυτό κτλ. Εμείς αντιπροτείναμε και έγινε δεκτό να καταθέσουμε μια συνολική πρόταση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες. Άρα, και αυτό το ασφαλιστικό που θα προκύψει δεν θα είναι θέμα πίεσης των δανειστών, είναι κυβερνητική θέση. Είναι κυβερνητική θέση μέσα στα ασφικτικά πλαίσια του μνημονίου που υπογράψαμε. Σαφές. Και τις καταστάσεις που υπάρχει. Δηλαδή, το ότι πρέπει να κοπούν κάποιοι, να κοπούν κάποια ποσά από το ασφαλιστικό, τα 800 περίπου εκατομμύρια που ανακοίνωσε και ο Υπουργός, ναι. Αυτό είναι γεγονός και αυτό μας προκύπτει από την πραγματική οικονομική, την οικονομική πραγματικότητα της χώρας, έτσι, και δεν γίνεται να μην το αντιμετωπίσουμε. Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο, θα θέλαμε να είμαστε σε εποχές παχαίων Αγελάδων και να έχουμε να μοιράζουμε χρήματα. Αλλά δεν είμαστε εκεί δυστυχώς. Τους πιάνει παράπονο και τους δικούς σας ψηφοφόρους. Να είμαστε ειλικρινείς. Κυρία Γεροβασίλη. Να ξέρετε όμως για να. Τους πιάνει το παράπονο και τους δικούς σας ψηφοφόρους. Προφανώς. Δεν τα ξέρεις πριν από ένα χρόνο που μου έλεγε ότι θα μου δώσει τη 13η σύνταξη. Δεν το ξέρεις. Γιατί μου το έλεγες. Να σας πω, στα τελευταία χρόνια δεν μειώνεται, δεν αλλάζει δραματικά το οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, ήταν γνωστά τα στοιχεία. Από όταν ξεκίνησε δεν το λέω, τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Και να τα λες αυτά. Εγώ, εμένα με συμφέρει να γυρίσω πίσω στο διάλογο, πολιτικά αντικα εννοώ, θα με συνέφερε, διότι δεν φέρω καμία ευθύνη για την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι σήμερα. Και γιατί αυτές οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κύριε Βασίλη, δεν είχε καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα τον Ιανουάριο πέρυσι. Είχε. Προφανώς ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Οπότε τι προσφέρει να ζει την 13η σύνταξη πίσω, σου λέει ο άλλος. Αυτό σου λέει το παράπονο τώρα. Ένα συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας εμπεριέχει και θετικά μέτρα, τα οποία αναμένονται. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι θέλουμε να βγούμε και να βγούμε από την Επιτροπή και να βγούμε από τα πλαίσια των μνημονίων και πιστεύουμε ότι σε 3 χρόνια αυτό θα έχει γίνει εφικτό. Επίσης πιστεύουμε ότι από τώρα σε 1 χρόνο θα έχουμε διαμορφώσει μια άλλη πραγματικότητα για τη χώρα με σκληρή δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε εκ μέρους μας εννοώ. Λοιπόν, και παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για να παλέψεις σωστά πρέπει να ξέρεις από πού ξεκινάς και να μην χάνεις και το στόχο. Επομένως, ξεκινάμε από εδώ με ένα σύστημα υποκατάρρευση. Πρέπει πρώτον να το διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και στη συνέχεια να το καταστήσουμε το δικαιότερο. Το πρόβλημα, κυρία Γεροβασίλη. Επομένως, αυτή η θεωρητική συζήτηση εκτός από την, τα ποσά. Δεν θεωρητική. Για να σωθεί είναι το ασφαλιστικό σύστημα έτσι, αυτή τη στιγμή όπως είναι, αν δεν βρεθούν θέσεις εργασίας πολλές για να χρηματοδοτήσουμε, δεν σώζεται. Αυτό, ο φόβος που έχουν πολλοί λοιπόν είναι ότι εκεί που στο δεν σώζεται για να σωθεί θα κόβονται συνέχεια. Θα μειώνονται συνέχεια οι συντάξεις. Αυτός είναι ο φόβος που έχουν όλοι. Εσάς θα σας ρωτήσω τώρα, δεν είσαστε βέβαια σε ηλικία συνταξιοδότησης, ας ρωτήσω τι σύνταξη θα πάρετε και πότε. Δεν νομίζω, δεν ξέρετε. Δεν θα ξέρω, προφανώς δεν θα ξέρω. Αυτή τη στιγμή θέλουμε όμως να φτιάξουμε ένα σύστημα στο οποίο θα ξέρουμε. Αυτό επίσης θέλουμε, ότι θα διασφαλίζεται ότι θα πάρουν όλοι σύνταξη και θα διασφαλίζεται και με λιγότερα έτη εργασίας ένα όριο να μην σε βάλει στη φτώχεια σε μεγάλη ηλικία. Και να κρατήσουμε. Είδατε πόσο πολύπλοκο είναι. Είναι πολύπλοκο, προφανώς. Η έμπνευση των σοφών να συνδεθούν με ισοδυναμικά κριτήρια. Το σοφόν τώρα είναι σχετικό. Το σοφόν εντός εισαγωγικών, εγώ δεν τη δέχομαι αυτή τη στιγμή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα επιστημονικά τους δεδομένα ήταν τέτοια, ούτως ώστε θα μπορούσαν να καταθέσουν απόψεις επί του ασφαλιστικού και δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ισοδηματικά κριτήρια. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση. Και ο κ. Κατρούγκαλ. Έχει απορριφθεί με σαφήνεια. Η κυρία Σαββαίδου πρέπει να παραιτηθεί. Τι έχει γίνει με αυτό, ποιες είναι οι σχέσεις σας τώρα μαζί της? Κοιτάξτε, η κυρία Σαββαίδου βρίσκεται σε ένα πόστο το οποίο είναι από τα σημαντικότερα, ειδικά αυτή τη περίοδου. Είναι μια θέση στην οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν θολά σημεία και σκιές. Επομένως, έχει ζητηθεί η παραίτηση της κυρίας Σαββαίδου και στην πορεία θα έχει και τον τρόπο και τον χρόνο να αποδείξει και την αθωότητά της. Σήμερα, λοιπόν, που υπάρχει μια παραπομπή και ήδη για ένα πλημέλημα, αλλά και για ένα κακούργημα για το οποίο σήμερα καταθέτει, νομίζω ότι δεν μπορεί σε αυτό το πόστο για λόγους ηθικής, για λόγους αξιακούς, κάποιος να παραμένει. Τουλάχιστον μέχρι να αντιμετωπιστεί και να λυθεί και να ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εάν σήμερα ότι που πάει στον ανακριτή, πει ο ανακριτής δεν τρέχει τίποτα. Κοιτάξτε. Παραμένει έτσι. Ήδη υπάρχει για το θέμα το ένα, υπάρχει παραπομπή.
ασκείται δηλαδή για το πλημέλημα δίωξη. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε και το εξής. Ότι όταν σε κάθε δημόσιο υπάλληλο αυτής της χώρας υπάρχει ένα πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο θα θυμάστε και πόσο σκληρό ήταν, δηλαδή κάποιος μόνο με την υποψία ότι έπρεπε να φύγει από τη θέση του. Για τον οποιονδήποτε χαμηλότερο υπάλληλο. Επομένως, από το ένα άκρο να μην περνάμε στο άλλο. Εσείς το συνδέετε απολύτως. Ναι, μεν σας δόθηκε μια αφορμή. Υπάρχει η αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν την θέλει την κυρία Σαββαίδη. Ούτως ή άλλως. Είτε γινόντουσαν οι διώξεις, είτε δεν γινόντουσαν. Είναι αλήθεια αυτό. Η συνεργασία σας πριν από μια εβδομάδα που για μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία ασκεί τα καθηκοντά της αμερόληπτα και όπως πρέπει για την ανεξάρτητη αρχή, δεν θα είχαμε κανένα λόγο να λέει η κυβέρνηση της αρέσει, δεν της αρέσει. Όχι, όχι, για την κυρία Σαββαίδου. Για την κυρία Σαββαίδου μιλάω κι εγώ. Στο βαθμό λοιπόν σήμερα που έχουμε συννεφάκια, καλό θα ήταν να μην έχουμε. Και να μην έχουμε. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, θέλω να πω, πριν ασκηθεί, πριν πέμπει. Κοιτάξτε, τις ανεξάρτητες αρχές δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις κρίνει κανένας για τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους. Και πρέπει και να κρίνεται η δουλειά τους και το αποτελέσματά της. Επομένως, εδώ δεν είναι θέμα όμως της δικής μας διάθεσης, εδώ είναι κάτι που μπαίνει αντικειμενικά. Αληθεύει ο διάλογος αυτός που γράφτηκε σε εφημερίδες που είχε με τον κύριο Τσακαλώτο? Δεν ήμουν στο τηλεφώνημα. Αν πληροφορηθήκατε. Προφανώς τηλεφωνικοί διάλογοι οι οποίοι δεν. Ότι του είπε ότι σιγά εσείς τι ευαισθησία δείξατε στους υπουργούς και δείτε σε μένα. Εγώ πιστεύω ότι. Σας έφερε την υπόψη αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσακαλώτος διέρευσε πουθενά το τι υπόθηκε σε αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει, ναι, φαντάζομαι πω ενδεχομένως να το διάρευσε άλλος. Δύο συμμετέχουν στο τηλέφωνο. Δύο είναι στο τηλέφωνο. Εάν εσάς ετέθη υπόψη αυτό. Το ότι έχει αντιρρήσει η Τρόικα για αυτή την ιστορία. Ούτε και αυτό ότι είναι σαφές. Δεν προκύπτει. Δεν έγινε κάποιο διάλειμμα. Έχετε ενημερώσει τους εταίρους δηλαδή για την πρόθεση σας να φύγει. Ότι ζητείτε παρέτηση. Είστε σίγουροι ότι οι εταίροι μας παρακολούν καθημερινώς. Το ξέρω εγώ τι λένε. Ακόμα και τώρα τι λέτε εσείς. Δεν έχουν μιλήσει και φαντάζομαι ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους να μιλήσουν για ένα θέμα διαφάνειας και αξιακού. Αξιακού συστήματος. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν για διαφάνεια είναι για μας ένα θέμα αξιακό αυτό. Και είναι θέμα αρχής, μάλλον, να μην το πω τόσο σοβαρά αξιακό, αλλά αρχής να μην υπάρχουν σε αυτές τις θέσεις γκρίζα σημεία. Εάν και εφόσον δεν, κάποιος μπορεί να επανέλθει. Αν πάω εγώ να κάνω στον κύριο. Στον υφυπουργό Οικονομικών, στον κύριο. Άντε τώρα σταμάτησε το κεφάλι. Στον κύριο Αλεξιάδη. Στον κύριο Αλεξιάδη. Του κάνω μια μήνυση. Ρε. Και από μένα δείξει εφορία. Και του κάνω μια μήνυση. Θα παραιτηθεί αυτό. Όχι. Αν τον καλέσει ο εισαγγελέας δηλαδή. Δεν είμαστε εκεί. Σας εξηγώ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πειθαρχικό δίκαιο. Και του δημοσίου. Εγώ επειδή έκανα και κοίταξα την υπόθεση. Κοίταξα την υπόθεση. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει ισχυρά αντεπιχειρήματα η πλευρά της κυρίας Σαββαίδου. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα δικάσω σε καμία περίπτωση έτσι. Εδώ σήμερα. Δηλαδή, η Σαββαίδου λέει ότι, ότι εγώ. Κυρία Σαββαίδου. Εδώ λέει ότι είχα μια δικαστική, ότι είχα μια εισαγγελική παραγγελία που μου έλεγε ότι πρέπει να ξανακάνω έλεγχο και μια εταιρεία που απαιτούσε να ξαναγίνει έλεγχος και μου έκανε μήνυση γι' αυτό. Αν δεν τη έκανα έλεγχο, θα μου λέγανε το καλύπτω και όταν δεν τη κάνω έλεγχο, πάλι είμαι κατηγορούμενη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ σας είπα ότι δεν προτίθεμαι και ούτε έχω τη δυνατότητα και ούτε θα ήθελα ποτέ να δικάσω ούτε την κυρία Σαββαίδου, ούτε κανέναν άνθρωπο. Εσείς μας λένε την πολιτική πλευρά του θέματος ότι εσείς θέλετε να φύγει. Πολιτικά σας λέω ότι θέλουμε σε αυτή τη φάση, ειδικά σε αυτή την πολιτική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα, δεν μπορεί σε αυτή τη θέση να υπάρχουν σημεία τα οποία είναι θολά. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης και με βάση αυτό ζητήθηκε και η παραίτηση της κυρίας Σαββαίδου και μέχρι εκεί είναι η συζήτησή μας. Από εκεί και κάτω είναι αλλωνών στα καθήκοντα να διερευνήσουν και να δουν αν εδώ πραγματικά υπήρξε ή δεν υπήρξε θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε, κυρία Γεωργιά. Να τα ξαναπούμε. Για τους αγρότες θα θέλαμε, είχαμε τον υπουργό εδώ και μας τα χαρτί για καλαμάρι, οπότε είμαστε εντάξει. Ενημερωθήκαμε. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.